γλώσσα μου. Τη γλώσσα μου δεν ήταν εύκολο να τη φυλάξω, ανάμεσα σε γλώσσες που πήγαιναν να την καταβροχθήσουν. Όμως τη γλώσσα μου συνέχιζα πάντα να μετράω. Στη γλώσσα μου έφερνα το χρόνο στα μέτρα του κορμιού. Στη γλώσσα μου πολλαπλασίαζα την ειδονή ως το άπειρο. Μ' αυτή ξανά έφερνα στο νου μου ένα παιδί, μάστρο σημάδι από παιδιά, στο κουρεμένο το κεφάλι. Πάσχιζα να μην χάσω ούτε μία της λέξη, γιατί σε αυτή τη γλώσσα μου μιλούσαν και οι νεκροί. Ένα γράμμα. Σαν ένα γράμμα έγινε η ζωή μας, με κάποιο μήνυμα πολύ σπουδαίο, που χάθηκαν μέσα στα κύματα τους πρόσφυγες, και ο αποστολέας του και ο παραλήπτης. Όμως το γράμμα πάει και έρχεται από ταχυδρομείο σε ταχυδρομείο, χωρίς κανένας να το ανοίξει, χωρίς κανείς να το πετάξει. Πάντα με την επιγραφή στο φάκελο επίγον και τα ξεθοριασμένα ονόματα στις δυο πλευρές, που μόνο οι ταχυδρομικοί τα λένε πια, όπως προφέρουν οι σοφοί στα εργαστήρια ονόματα οργανισμών που εξαφανίστηκαν. Πολιορκημένος χρόνος. Νομίζαμε πως γνωριζόμαστε καλά. Μα όταν τα κουρασμένα ρούχα μας αρχίσανε να πέφτουν, χωρίς προσχήματα, ούτε ανταλλάξιμη παραφορά, και μείναν τα κορμιά μας απροσποιητά, φάνηκε καθαρά πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος. Πόσο ήταν ο χρόνος μας πολιορκημένος και εμείς, δύο άνθρωποι συνηθισμένοι, περίπου απροσπέλαστοι.